Θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη. Καταρχήν θέλω να ζητήσω συγγνώμη σε αυτούς τους φίλους και τις φίλες, τους συντρόφους και τις συντρόφισσες, οι οποίοι παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στο κοινωνικό γίγνεσθε, ευρύτερο ή δημόσιο, είτε σε συλλόγους, είτε σε φορείς, είτε σε οργανισμούς. Δεν τους αναφέραμε, γιατί θεωρούμε ότι το κοινό μας στοιχείο εδώ είναι ότι είμαστε άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζουμε την ιδέα της προοδευτικής συμμαχίας, της προοδευτικής συνεργασίας, και αυτό είναι το κοινό μας στοιχείο που είναι πάνω απ' όλα. Υποστηρίζουμε ή αν θέλετε έχουμε και κάποιους προβληματισμούς και ήρθαμε εδώ πέρα να ακούσουμε. Και έχει σημασία αυτό το πράγμα, γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και βρίσκω πάρα πολλά κοινά στοιχεία τα κόμματα ή οι πολιτικές δυνάμεις να μην περιχαρακώνουν τις δυνάμεις τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για πολλά χρόνια το είχαμε χάσει. Κάποιοι, ας πούμε, έχουμε αυτή την ιστορία της προέλευσης. Παλιά λέγαμε ένα είναι το κουκουέ, δεν πάμε να ακούσουμε τους άλλους. Δεν πάμε να ακούσουμε το Πασόκ. Δεν πάει έτσι το πράγμα. Πρέπει να... Η δημοκρατία έχει να κάνει και με το γεγονός ότι συνδιαλεγόμαστε. Συζητάμε. Και σε αυτό πονάει πάρα πολύ η Χρυσή Αυγή, αν θέλετε, γιατί δεν θέλει να συζητάει με κανέναν. Και επειδή εδώ στο Χαϊδάρι, ξέρετε, με τη Χρυσή Αυγή έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς από τότε που ιδρύθηκε. Πού είναι ο Κώστας, ο Φωτεινάκης εννοώ. Θυμάσαι, Κώστα, όταν πήγανε και σπάσανε το λιοντάρι στο 80 τόσο, εδώ στο Χαϊδάρι, στον τάφο του Πλουμπίδη. Από τότε έχουμε ξεκινήσει το πάρε δώσε, το οποίο δεν έχει το χαρακτήρα, έλα να σου εξηγήσω ρε αδελφέ. Έτσι εδώ πρέπει να είναι η φωνή μας πιο δυνατή. Ζήτησα λοιπόν την πρώτη συγγνώμη, αλλά να πω και συγχρόνως ότι μαζί μας όλα αυτά τώρα είναι η Χαράη Καφαντάρη, βουλευτής ή βουλευτήνα ή βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ. Το είπα και τα τρία για να μην... μαζί με τους άλλους τους προλαλήσατες. Το δεύτερο ζήτημα που θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη είναι ότι αρχίσαμε στις 8 η ώρα. Είχαμε πει στις 7, το ΣΥΡΙΖΑΙΚΟ μισάωρο... 7.30 είχαμε πει, πάλι καλά. Εγώ ήρθα από τις 7, γι' αυτό το λέω. Μου είπε κάποιος εκεί κατά τις 8 παρατέταρτο, μου λέει, εντάξει, έχει κόσμο, μου λέει, γιατί δεν ξεκινάτε. Του είπα, κοίταξε να δεις, διάβασα στο Facebook, εκεί πέρα που κάναμε τις αναρτήσεις, έναν ο οποίος έλεγε ότι θα είσαστε τρεις και ο κούκος. Ήρθαν οι τρεις, οι πρώτοι, ήρθαν οι δεύτεροι τρεις, ήρθαν και εκατοντάδες τρεις. Δεν είχε έρθει ο κούκος. Οπότε σας αναγγέλλω ότι δεν έχει έρθει ο κούκος, οπότε αποφασίσαμε κι εμείς να ξεκινήσουμε. Το τρίτο πράγμα που θα ζητήσω συγγνώμη είναι από τον Γιάννη. Νομίζω ότι την κεντρική ομιλία την έκανε ο Σπύρος. Ο Γιάννης έκανε τις σημαντικότατες συμπληρώσεις, δηλαδή πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ που σε άκουσα. Δεν έτυχε να σε ακούσω σε άλλη. Άρα έκανε συμπληρώσεις και εγώ θα κάνω σημειώσεις. Έτσι θα το πάμε. Είχα κι εγώ μια ατάκα, μου την πήρε ο Σπύρος, αυτή η ιστορία με τα fake news και με την πακιστανική ηθαγένεια. Εγώ θα πω περισσότερα αύριο σε αυτό, αλλά θα σας πω τι έχει γίνει να το ξέρετε. Οι πακιστανικές κοινότητες όλη την Ελλάδα κάνουν κάθε χρόνο μια γιορτή, νομίζω κοντά στην εθνική τους επέτειο. Ήταν μάλιστα και από την Ελβετία είχε έρθει αντιπρόσωπος και από τη Γαλλία είχε έρθει αντιπρόσωπος, είχαν την καλοσύνη οι άνθρωποι να με καλέσουν και εμένα να κάνω ένα χαιρετισμό. Έκανα λοιπόν το χαιρετισμό, αυτά γίνανε το Σάββατο. Ξαφνικά χθες το βράδυ βγαίνει ότι εγώ πήγα εκεί πέρα, ήταν πολύ πετυχημένοι, πάρα πολλοί κόσμος, και υποσχέθηκα ηθαγένειες. Τις μοίραζα από εδώ, πάρκεσαι μια ηθαγένεια. Εντάξει. Το πρόβλημα είναι όμως ότι σε αυτά που είπα εγώ και που καθένας μπορεί να τα βρει στο διαδίκτυο και τα έχουν βρει, η λέξη ηθαγένεια δεν υπάρχει. Εγώ δεν έχω μιλήσει ποτέ για ηθαγένεια. Το εκπληκτικό, ας πούμε. Λέω, ρε παιδί μου,
Και έτσι χάνω και χρόνο βέβαια, γιατί έχουμε άλλα με το Μιλτιάδη, έχουμε πολύ σπουδαιότερα πράγματα να κάνουμε και κάθομαι εγώ και ξανακώ το χαιρετισμό μου, βλακίες ας πούμε. Εντάξει, αυτό είναι από τη μια μεριά το τι προσπαθούν να κάνουν, από την άλλη μεριά όμως υπάρχει κάτι πολύ πιο σοβαρό που έχει να κάνει με τα δικά μας. Θέλουν να μας γυρίσουν, πώς το έλεγε η Ρένα, 500 χρόνια πίσω. 500 χρόνια πίσω. Δηλαδή στο δίκαιο του αίματος, στην απέχθεια προς τον άνθρωπο. Και σε αυτό εγώ δεν θα κάτσω να απολογηθώ. Αν ο στόχος τους είναι να κάνω μια δήλωση ότι εγώ δεν είπα ρε παιδιά αυτό κτλ. Κτλ. Τέτοιο απολογία από μένα μην περιμένουν. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Ας μπούμε όμως και στα ζητήματα που μας αφορούν και που θα μπορούσα εύκολα να πω, συμφωνώ με τους προλαλήσατες, τελειώσαμε. Έχω όμως 5 σημεία που θέλω έτσι να τα αναδείξω από αυτά που είπαν. Το πρώτο σημείο. Κοιτάξτε, στην πολιτική ιστορία και στην κοινωνική ιστορία, κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν ορισμένες περίοδοι που είναι ιδιαίτερα κρίσιμες. Καθορίζουν μετά για πολλά χρόνια τι πρόκειται να γίνει στην κοινωνία, στην οικονομία, στην οικογένειά μας. Σε μια τέτοια περίοδο είμαστε σήμερα. Είναι η περίοδος που ξεκίνησε από την κρίση, τις λύσεις που προτάθηκαν τότε και εφαρμόστηκαν, στο τέλος, αν θέλετε, των κρίσεων και το τι επιλογές θα γίνουν. Αυτό είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό. Δεν συμβαίνει κάθε μέρα. Για να σας πάω, ας πούμε, εξωγώ στα προηγούμενα χρόνια, που λίγο πολύ περισσότεροι εκτός από τους νεότερους τα ζήσαμε, μια τέτοια περίοδος έληξε η πρώτη της φάση όταν το 81 το Πασόκ πήρε την κυβέρνηση. Ήταν πολύ σημαντικό, δεν ήταν το ίδιο το 77. Με μία έννοια δεν ήταν το ίδιο το 85. Δεν ήταν οι εκλογικές. Και εδώ έχουμε μια μεγαλύτερη σπουδαιότητα, θέλω να είμαι τελείως ειλικρινής, σε αυτές τις εκλογές και σε αυτές τις ευρωεκλογές, πιθανότατα από τις διπλές εκλογές του 2015. Γιατί τώρα θα οριμάσει, θα κρυθεί και πρέπει να δώσουμε μια μάχη σε πολλά επίπεδα και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Σε αυτές λοιπόν τις ιδιαίτερες περιόδους καλείται ο καθένας, άντρας, γυναίκα, νεαρότερος, μεγαλύτερος, πολιτικός αξιωματούχος, να το πούμε, στέλεχος κτλ. Να διαλέξει πλευρά. Και οι πλευρές δεν είναι πολλές. Δεν είναι πολλές. Και τα ζητήματα που μπαίνουν σήμερα είναι αυτά τα δύο που γράφει η αφίσα και η συγκέντρωσή μας. Δηλαδή, το ένα ζήτημα είναι νεοφιλελευθερισμός ή κοινωνικοκρατία. Θα πω, μιλήσω τέλος πάντων να μην πω για αυτό το πράγμα. Και το άλλο, νεοφασισμός και φασισμός ή δημοκρατία. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Και ξέρετε, στη δημοκρατία, σαφώς εγώ βάζω μέσα και ανθρώπους οι οποίοι είναι και στη δεξιά, δηλαδή είναι συντηρητικοί άνθρωποι, αλλά είναι οι άνθρωποι με τον κοινοβουλευτισμό. Βλέπουν το Δανέλη και κάθονται και κουβεντιάζουν για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Δεν ξεκινάνε με την ερώτηση «γιατί είσαι προδότης». Τι να απαντήσεις τώρα τον άλλο σου λέει «γιατί είσαι προδότης». Αυτό το θεωρεί από την αρχή. Είναι σαν να λέω εγώ μετά στους αυτούς που γράφουν τα fake news «γιατί είσαι ηλίθιος». Το θεωρώ από την αρχή ότι είναι ηλίθιος. Οπότε τι συζήτηση να κάνουμε, ας πούμε. Πιο καλά τα λένε οι αναρχικοί, οι πέτρες είναι λέξεις και έχουμε πολλά να πούμε ακόμα. Εντάξει, θα τα θυμόσαστε αυτό. Σε αυτή λοιπόν την ιστορική στιγμή, που έτσι τη θεωρώ εγώ, οι ευρωεκλογές είναι κορυφαίο γεγονός. Δηλαδή θα κρίνουν τα αποτελέσματά τους όλη την Ευρώπη, τι θα παιχτεί. Και η σημείωσή μου, η πρώτη, είναι τι παίζεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Δεν παίζεται αν θα πάμε λίγο προς τα δόλη, θα πάμε λίγο προς τα εκεί. Παίζεται αν θα έχουμε ναι ενωμένη Ευρώπη ή θα έχουμε διαλυμένη Ευρώπη. Παίζεται αν θα έχουμε ενωμένη Ευρώπη ή Ευρώπη των πολλών καταχυτήτων. Παίζεται αν θα έχουμε Ευρώπη της σύγκλησης, δηλαδή θα επιστρέψουμε στις γενεσιουργές ιδέες
της Ενωμένης Ευρώπης, ή θα συνεχίσουμε να έχουμε και θα ακολουθήσουμε το δρόμο της Ευρώπης της απόκλησης. Με ανταγωνισμούς, με κάποιους την απέξω, κάποιους την από μέσα, οι πολλοί και οι λίγοι που λέγανε κτλ. Αν θα έχουμε Ευρώπη της συνεργασίας ή θα έχουμε Ευρώπη του κοινωνικού ανταγωνισμού. Η κρίση ανέδειξε αυτά τα ερωτήματα. Η κρίση λοιπόν μας βάζει μπροστά σε αυτά τα ερωτήματα και η κατάσταση, η πραγματικότητα απαιτεί απαντήσεις από αυτά. Κανένας δεν μπορεί να ξεφύγει. Και ας λέει ο κύριος Μητσοτάκης ότι εδώ έχουμε ένα δημοψήφισμα. Πάνω σε ποια ερωτήματα έχουμε δημοψήφισμα? Μητσοτάκης ή Τσίπρας? Και τι σημαίνει αυτό? Αυτά είναι που νομίζω απαντήθηκαν από τους προηγούμενους. Το τρίτο ζήτημα πάνω σε αυτό. Κυκλοφορεί ένα απίθανο και απίθμενο ψέμα. Ότι κοιτάξτε ρε παιδιά, και με συγχωρείτε για την έκφραση, η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά είναι καλή. Γενικά καλά τα πάμε. Αλλά εντάξει, είμαστε σε μια περίοδο εφησυχασμού, είμαστε σε μια περίοδο που η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι λίγο σε λίθαργο και πάει λέγοντας. Αυτό είναι ψέμα. Η αλήθεια είναι ότι εδώ και 30 χρόνια και ακόμα περισσότερο, ιδιαίτερα τα 10 τελευταία χρόνια, την περίοδο της κρίσης, με μια συνέπεια και με μια διάρκεια επικρατεί ο νεοφιλελευθερισμός, δηλαδή μια πολιτική που περιορίζει τα κοινωνικά, εργασιακά, εισοδηματικά και δημοκρατικά δικαιώματα των πολλών υπέρ των λίγων. Θέλετε να σας πω μερικά έτσι απλά παραδείγματα? Σήμερα όλος ο κόσμος παρακολουθεί την τηλεόραση όταν γίνεται Eurogroup. Υπάρχει τέτοιο όργανο θεσμικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Δεν υπάρχει. Να βγάζει ο κόσμος να παρακολουθήσει τηλεόραση ή να ενημερωθεί από τις εφημερίδες όταν συνεδριάζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χαμπάρι. Χαμπάρι δεν παίρνουν οι... που είναι το σοβαρό, που είναι το δημοκρατικό όργανο, κανείς. Αυτό δεν πρέπει να αλλάξει. Είναι δυνατόν 28 άνθρωποι μαζί με άλλους 28 ενώ και τους πρωθυπουργούς να αποφασίζουν τι θα γίνει παντού? Και η έκφραση, η πουρα έκφραση, η απλή έκφραση, να μην σε συζητιέται? Άρα, τι μας έφερε τώρα αυτό, αν θέλετε, ή αυτές οι διαδικασίες? Μας έφαναν σε μια άλλη διαδικασία, τα μνημόνια. Με ποια διαδικασία, αν κάποιος αναρωτηθεί, αν είναι νομικός δηλαδή, πιάσει τα συγγραφικά και τα λοιπά, πού προβλέπετε στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια τέτοια διαδικασία? Η απάντηση είναι πουθενά. Είναι πουθενά, άλλα προβλέπονται εκεί. Και όμως το γεγονός ότι πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός και ο καθένας μόνος του στην κρίση, μας έβγαλε τα μνημόνια και τις περιοριστικές πολιτικές και αποφασίζομαι ότι 586 θα είναι και 526 θα είναι ο βασικός μισθός. Αποφασίζομαι ότι εμείς θα αποφασίσουμε αν θα είναι 120 δόσεις, για να λέμε για τα μνημόνια. Δηλαδή αυτό που γίνεται σήμερα στη Βουλή, να είμαστε ξεκάθαροι για να καταλαβαίνουμε και τι έγινε τον Αύγουστο, δεν μπορούσε να γίνει πριν ένα χρόνο. Δεν μπορούσε η κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, πριν ένα χρόνο να πάει στη Βουλή και να πει φέρνω ένα νέο νόμο για την πρώτη κατοικία και ιδιαίτερα το καινούριο, το παγκοσμίως πρώτο, ότι και η πρώτη κατοικία που έχει μπει ως υποθήκη στα επιχειρηματικά δάνεια ως ένα ύψος κτλ. Κτλ. Προστατεύεται. Δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Αυτή ήταν και η σημασία, αν θέλετε. Εμείς βέβαια προχωρήσαμε ακόμα παραπέρα. Προχωρήσαμε στη συνθήκη των πρόεδρων, τη συμφωνία των πρόεδρων, προχωρήσαμε στις συλλογικές διαπραγματεύσεις κτλ. Δεν τα πω, θα τα πούμε πάρα πολλές φορές και στη διάρκεια αυτής της εκλογικής μάχης και στη διάρκεια της άλλης. Αυτή ήταν, αν θέλετε, η τρίτη μου σημείωση, η οποία όμως μένει λειψή και εδώ θα τη συμπληρώσω, αν δεν μπούμε μια λύση. Αν δεν μπούμε
ότι, μας συγχωρείτε, αλλά εμείς λέμε αντίθετα με αυτό, πρέπει να έχουμε μια άλλη λύση. Γιατί δεν γινόμαστε πιστικοί όταν είμαστε ενάντια. Γινόμαστε πιστικοί όταν λέμε ένα πρόγραμμα. Πρόγραμμα το οποίο μπορεί να μην είναι με ακρίβεια, α, τι θα γίνει εδώ, αλλά θα φτιάχνει ένα περίγραμμα που όλοι θα συμφωνούμε και πρώτα και κύρια θα συμφωνεί η ίδια της κοινωνίας. Άρα εκδηλώνουμε την πρόθεσή μας. Και η πρόθεσή μας είναι να αλλάξουμε το μοντέλο που κυριαρχεί σήμερα στην παραγωγή, στην αγορά εργασίας και στο κοινωνικό κράτος. Αυτό το μοντέλο που έχουμε σήμερα έχει ένα πρόβλημα. Δεν το βλέπουμε, δεν χρειάζεται. Οδηγεί την ευρωπαϊκή οικονομία σε επιβράδυνση. Έχουμε μια συνεχή επιβράδυνση. Άρα πρέπει να έχουμε ένα μοντέλο που θα την οδηγεί σε επιτάχυνση. Αυτό είναι το βασικό. Λέμε εμείς οι αριστεροί ότι όχι μόνο αυτό, αλλά θα πρέπει να την οδηγεί και σε μια δίκαιη ανακατανομή. Τι πάει να πει δίκαιη ανακατανομή? Αυτός ο μισθός, ρε παιδιά, κάποτε να αυξάνεται. Αυτά τα νοσοκομεία κάποτε να λειτουργούν καλύτερα. Αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα, καταρχήν να μην θεωρούμε ότι είναι, και είναι βέβαια, το μεγάλο επίτευγμα να έχουμε τα σχολικά βιβλία στις αρχές του σχολικού χρόνου και να έχουμε και τα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο, αλλά να έχουμε σχολεία πολύ πιο σύγχρονα, πολύ πιο μοντέρνα, που θα ανοίγουν το μυαλό του παιδιού. Θα πηγαίνουν παραπέρα. Αυτό δηλαδή εμείς θέλουμε. Και συγχρόνως θέλουμε να υπάρχει ένα κοινωνικό κράτος, γιατί υπάρχουν και άτυχοι άνθρωποι, άνθρωποι που κάνουν λάθη, άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολλά προβλήματα, που τα βγάζει η ζωή, άνθρωποι που έχουν κάνει και λάθος επιλογές, αν θέλετε. Θέλουμε λοιπόν να υπάρχει ένα κοινωνικό κράτος, κοινωνικό εμείς, κράτος ισχύς, που να τους στηρίζει. Δεν θέλουμε να υπάρχει ένα κράτος φιλανθρωπίας, γιατί αυτό είναι μεγάλο λάθος. Δηλαδή δεν πάμε να κάνουμε. Φιλάνθρωποι μπορεί να είναι η Εκκλησία. Φιλάνθρωποι μπορεί να είναι ο κύκλος κυριών. Φιλάνθρωποι μπορεί να είναι διάφορα σωματεία, βεβαίως. Και να πάμε και να γραφτούμε και να τα υποστηρίξουμε. Αλλά θέλουμε από το κοινωνικό γίγνεσθε να προχωράμε ένα βήμα παραπέρα. Είπα προηγούμενα ότι να επιστρέψουμε στις γενεσιουργικές ιδέες Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτές να αφορούν το μισθό, τις συντάξεις, την κοινωνική ασφάλιση, την υγεία, την παιδεία. Αυτό τώρα πώς θα γίνει? Καταρχήν έχουμε διάφορες ιδέες που μπορούμε να τις συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε. Πρέπει να αυξηθεί, λέμε, ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Και αυτός ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός να μοιραστεί ώστε να υπάρχει σύγκληση. Πάρτε ένα παράδειγμα, θα προσπαθήσω να το κάνω κατανοητό. Όταν φτιάχνουμε τον εθνικό προϋπολογισμό, δεν ξεκινάμε από τη λογική, α, η Ήπειρος είναι η πιο φτωχή περιοχή, σκασίλα μας μεγάλη, άσου να πεθάνουν. Ξεκινάμε από τη λογική ότι όπου υπάρχει μεγαλύτερη δυσκολία, δείκτες ανεργίας υψηλή, μικρή βιομηχανική και εμπορική δραστηριότητα, τότε κατευθύνουμε κοινωνικούς πόρους, κρατικούς πόρους, ώστε να ανατάξουμε την οικονομία σε αυτή την περιοχή. Ο τρόπος που θα το κάνεις αυτό το πράγμα και ο τρόπος που θα κάνεις την ανακατανομή δείχνει από τη μια μεριά πόσο καλός είσαι σε αυτά τα πράγματα και δεύτερο πόσο δίκαιος είσαι. Και αυτό θέλουμε να γίνει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όχι παράγουμε και πας στον Ευρωκόπη και βρίσκεις έξω από κάθε σπίτι ένα μηχάνημα γερμανικό το οποίο τι κάνει... Σας το λέω γιατί το ξέρω δηλαδή αυτό το πράγμα, φτιάχνει σακιά πατάτες. Πας λοιπόν και στο συνεταιρισμό και λες, γιατί ρε παιδιά δεν τα μαζεύετε εδώ πέρα για να κάνετε σακιά πατάτες? Γιατί λέει ο καθένας έχει πιστεί ότι πρέπει να αγοράζει το δικό του για να αυτή την κουλτούρα πρέπει να την αλλάξουν. Πρέπει να την αλλάξουν. Και το ίδιο γίνεται σε όλα τα επίπεδα, βέβαια, τώρα σε αυτά τα πράγματα δεν αλλάζουν στον τύπο. Έτσι. Εκεί θα ακούς ό,τι θέλεις, θα περνάνε τα χρόνια και είναι μια μάχη της κοινωνίας με την, πώς τη λέγανε παλιά, την ελίτ της κοινωνίας, από την άλλη μεριά, η οποία θέλει να επιβάλλει το δικό της συμφέρον ως εθνικό συμφέρον. Και εδώ είναι η μαγιά. Αν μπορούμε
να επιβάλλουμε το συμφέρον των πολλών ως εθνικό συμφέρον και πολύ περισσότερο ως ευρωπαϊκό συμφέρον, νικήσαμε. Αν ανοίγουμε το στόμα μας και μπαίνουν οι μύγες του ευρύτερου συμφέροντος, χάσαμε. Αν χάσουμε, τι θα συμβεί? Θα γίνουν ακόμα χειρότερες οι ζωές μας. Αν κερδίσουμε, τι θα συμβεί? Θα γίνουν ακόμα χειρότερες οι ζωές τους. Αυτό είναι βασικό ζήτημα. Όχι ότι θα πεθάνουμε, θα πάθουμε τίποτα, έτσι. Έχουν αρκετά λεφτά για γενναιότερες αξίες. Είπα λοιπόν για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Σας λέω το εξής. Υπάρχει το ελληνικό χρέος. Έτσι δεν λένε, το δημόσιο χρέος. Υπάρχει και το ευρωπαϊκό χρέος. Υπάρχει και το ιταλικό χρέος. Θα το αντιμετωπίζουμε ως Ευρώπη ή ο καθένας θα το αντιμετωπίζει μόνος του? Θυμόσαστε στην αρχή της κρίσης, να μην τα ξεχνάμε όλα αυτά, διατυπώθηκε η ιδέα του ευρωομόλογου, που ήταν διαχείριση του ευρωπαϊκού χρέους και στην ουσία, πώς το λέμε, Σπύρο Γιάννη, ποιος εγγυάται, εγγυητής, οι πιο μεγάλες δυνάμεις, οι πιο σύγχρονες δυνάμεις. Και αυτό το ρόλο να το παίξει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τέτοια Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τη χρειαζόμαστε. Οι αποφάσεις πολιτικές που λένε, κοίταξε να δεις, σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, δεν το προτείνω, γίνεται και καλά, θέλει μελέτη. Χρειάζεται να ανεβάσουμε λίγο τον πληθωρισμό, ώστε να υπάρχει περισσότερο χρήμα, ώστε να γυρίσει η οικονομία και πάει λέγοντας. Αυτό είναι το θέμα. Και το τρίτο ζήτημα είναι οι πολιτικές σύγκλησεις, στις οποίες ονόμησα παραπέρα. Η τέταρτη σημείωσή μου. Ήρθε η ώρα, κατά τη δική μου τη γνώμη, να σκίσουμε το περιτύλιγμα και να μιλήσουμε τελείως καθαρά, να φανερωθούν τα περιεχόμενα που κρύβουν τα κουτιά των πολιτικών. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς ξέρετε το παιχνίδι που παρουσιάζει ο Φερεντίνος σε ένα, δεν θυμάμαι και σε ποιο κανάλι, το deal, που το τραβάει και λέει τώρα, άντε να είναι 5 ευρώ, βγαίνουν οι 20.000, κλαίει ο άλλος, θα πάνε, εντάξει. Αλλά εγώ λέω το εξής. Εμφανίζονται πολιτικές οι οποίες στην πράξη είναι το αντίθετό τους. Και που τις λένε. Αν ψάξετε τι λέει ο κύριος Μητσοτάκης, δεν λέω με τους άλλους, δεν πολύ ασχολούμαι, αν και υπάρχουν και άνθρωποι που λένε εκεί πέρα μια σειρά πράγματα. Τι μας λέει? Η πολιτική της λιτότητας. Η πολιτική που το ίδιο το κράτος θα είναι υπέρ συγκεκριμένων συμφερόντων και όχι των γενικών συμφερόντων. Και η πολιτική αφήνουμε απ' έξω τις διαπλοκές, τις διαφθορές και τα λοιπά, με εμένα θα συνεχιστεί. Διαβάστε έτσι την ιστορία, με το που θα βγω εγώ, θα αρχίσουν να έρχονται επενδύσεις επιχειρηματικά και τα λοιπά. Και διαβάστε και την πραγματικότητα, ότι οι επενδύσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της περίοδου του ΣΥΡΙΖΑ, δεν λέω ότι είναι ικανοποιητικές, δεν τις βρίσκω και ικανοποιητικές, αλλά είναι μεγαλύτερες από αυτές που έγιναν στη διάρκεια των προηγούμενων περίοδων. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά? Μάλιστα, ορισμένες από αυτές οι επενδύσεις μερικές φορές είναι 10 φορές μεγαλύτερες. Και αν τελειώσουν ολοκληρωμένα και 2-3 επενδύσεις που είναι στα σκαριά και προχωράνε, πραγματικά δημιουργούν ένα μεγάλο πράγμα. Αλλά ξέρω εγώ, ακούσατε ότι ο ΕΛΑ των ελληνικών τραπεζών μηδενίστηκε. Ναι. Δεν βγήκε κανένας τίτλος πάνω σε αυτό, που είναι πάρα πολύ, δισεκατομμύρια δηλαδή, επιστράφηκαν. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Γιατί επιστράφηκαν? Γιατί γυρίσανε και στις τράπεζες. Αυτό είναι το θέμα. Είπανε προηγούμενα οι σύντροφοι, και ας μου επιτρέψουν να τους λέω σύντροφοι, γιατί έτσι το νιώθω, ότι εδώ πάμε για τις 120 δόσεις. Ήταν ένα επιτυχημένο πείραμα. Πού ήταν η κυβέρνηση σε αυτή τη συζήτηση? Με την πλευρά των δανειοληπτών. Όλων των δανειοληπτών. Δεν είμαστε, ρε παιδιά. Τώρα έτυχε να το πω εγώ το 15, ότι τώρα άμα ο άλλος έχει την πισίνα του, το ένα του και το άλλο του, και κάποια εκατοντάδες χιλιάδες μέχρι εκατομμύρια στην τράπεζα, δεν θα τον υπερασπιστώ. Σιγά τώρα. Αλλά όταν ξέρουμε ότι το 80% των Ελλήνων έχει περιουσία, έγκυα περιουσία, που δεν ξεπερνάει, δήμαρχε, πόσο κάνει ένα σπίτι στην Αγία Βαρβάρα? Δεν φαντάζομαι να κάνει 300 χιλιάρικα, ας πούμε, ξέρω εγώ. Έχει 50 χιλιάρικα, 60 χιλιάρικα.
με 90 χιλιάρικα στο Χαϊδάρι, που είναι ακριβή περιοχή, παίρνει 100 τετραγωνικά. Τρελαθούμε και τελείως και εμείς πάμε πολύ πιο υψηλά αυτό το πράγμα. Αλλά σου βγαίνουν και σου λένε πόσοι μένουν απ' έξω από την, πώς τη λένε, από τη ρύθμιση. Αυτό γίνεται μόνιμα, γίνεται σταθερά. Πρέπει να το αλλάξουμε. Και αν βγάλουμε αυτό το περιτύλιγμα, επιτρέπετε να σας πω ότι το πρόβλημα στην Ευρώπη θα είναι φανερό, ότι είναι οι κοινωνικές ανισότητες αυτές που το δημιουργούν, είναι οι εσωτερικοί ανταγωνισμοί μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και μεταξύ των κρατών και μεγάλων χρηματοπιστωτικών οικονομικών συμφερόντων. Σας λέω πραγματικά ότι σαν κυβέρνηση κάθε φορά είχαμε ένα άγχος σε σχέση με το χρηματιστήριο ότι μπορούν να έρθουν ληστές, χρηματολιστές, πώς να το πω, και να το επηρεάσουν, να το ρίξουν, να το ανεβάσουν, να το κάνουν, να το βγαίνουν, για να βγάλουν λεφτά. Και σαν κράτος, αλλά και σαν Ευρώπη, πρέπει να είμαστε ενάντιες. Τι λέω λοιπόν σε αυτό το πράγμα, τι κάνουν τώρα με το περιτύλιγμα, ενώ είναι οι κοινωνικές ανισότητες, ενώ είναι ανταγωνισμοί μεταξύ κρατών μελών, έρχονται κραδένοντας ιδιαίτερα μπροστά η Χρυσή Αυγή. Ποιο είναι το πρόβλημα στην Ευρώπη, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες. Αυτό δεν μας λένε. Αυτό είναι το πρόβλημα στην Ευρώπη, και αν διώξουμε τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, αν τους πνίξουμε στο Μεσόγειο και στο Αιγαίο, δεν τα λένε με αυτόν τον τρόπο, αυτά όμως εννοούν, τότε λύσαμε όλο το πρόβλημα. Λες και δεν έχουμε άνεργους εδώ που μπορούν να δουλέψουν κτλ. Αλλά αν πάρω εγώ την υπόθεση ότι υπάρχει ένα βάρος, και υπάρχει, από το μεταναστευτικό και προσφυγικό, ωραία, να βρούμε λύσεις. Και εμείς ως Ελλάδα, η ρημάδα, που λένε, με συγχωρείτε για το ρημάδα, για την Ελλάδα, έχουμε προτείνει λύσεις. Το δε πιο ωραίο, ξέρετε ποιο είναι, ότι οι μεγάλες χώρες της Ευρώπης έχουν αποδεχθεί τις λύσεις που έχουμε προτείνει. Δηλαδή τι λέμε εκεί πέρα, ότι το μεταναστευτικό έχει τρεις διαστάσεις, παιδιά. Η πρώτη διάσταση είναι πώς βοηθάμε τις χώρες οι οποίες παράγουν προσφυγιά και παράγουν μετανάστευση. Πώς τις βοηθάμε, όχι πόλεμοι, διπλωματικές λύσεις για το ένα μέρος, και δεύτερο, επενδύσεις οι οποίες μπορούμε να τις δούμε και να τις ελέγχουμε, να τις παρακολουθούμε σε αυτές τις χώρες, και καλές πρακτικές. Γιατί να χαλάμε δισεκατομμύρια ευρώ για να φτιάχνουμε, δεν ξέρω, μέχρι και ένοπλα, πώς το λένε, και να μην πάμε να βοηθήσουμε ανθρώπους να ανοίξουν μικρές επιχειρησούλες στο Αφγανιστάν, στην Γκάνα, στην Νιγηρία, όπου θέλετε πείτε μου. Όχι όμως να παίρνουμε τα λεφτά και πάρτα, δεν θα ονοματίσω, διεφθαρμένη κυβέρνηση. Τα ξέρουμε και εμείς στην Ελλάδα και γίνονται και χειρότερα πράγματα. Να τα κάνεις πολυκατοικίες, βίλες, αποθεματικό στην Αμερική και πάει λέγοντας. Το δεύτερο, η δεύτερη διάσταση είναι ότι εδώ έχουμε κάποιες διεθνείς συμφωνίες, η Συνθήκη της Γενέβης, το πρωτοκόλλο της Νέας Υόρκης, η πρώτη συμφωνία για το μεταναστευτικό στο Μαρακές. Θα διαχειριστούμε με αυτή τη λογική τα σύνορα. Είναι εκπληκτικό πάντως αυτό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης συνήθως και η Νέα Δημοκρατία. Προστασία των συνόρων. Δεν το λέει μόνο αυτός. Το λέει και ο Όρμπαν, το λένε και πολλοί άλλοι. Και όταν το ρωτάς, ωραία, να προστατεύσουμε τα σύνορά μας. Είναι και ευρωπαϊκά σύνορα. Μπορείς να μου πεις μια συγκεκριμένη πρόταση. Η απάντηση που παίρνουμε είναι προστασία των συνόρων. Πρέπει να μου πες κάτι συγκεκριμένο. Τι να κάνω, ας πούμε, να κάτσει ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος ήταν και αρχηγός για ΕΘΑ, ο Αποστολάκης, να βάλει τα πλοία εκεί πέρα, μην αφήνει κανένα να περνάει, να πηγαίνουν στον Εύρο με τα όπλα και να σημαδεύουν. Τι λες, πες μας κάτι, να φτιάξουμε ένα hot spot, καλά το είπε ο Βαρβιτσιώτης, του ξέφυγε αυτό το πράγμα, να φτιάξουμε ένα τεράστιο hot spot στον Εύρο κτλ. Ξέρετε τι απάντηση παίρνουμε? Προστασία των συμφορών. Εντάξει, δεν πάει, δεν γίνεται συζήτηση έτσι. Δεν γίνεται συζήτηση έτσι. Εμείς λέμε λοιπόν αυτή είναι η δεύτερη διάσταση. Σου λέει κάνε επιστροφές. Πάω εγώ, ρωτάω η Γερμανία, πόσες επιστροφές έχεις κάνει?
1,4% οι επιστροφές της Ελλάδας, 1,5% οι επιστροφές της 100% της Γερμανίας. Γιατί αυτά δεν είναι απλά, απλοϊκά πράγματα. Υπάρχει ένα δικαϊκό σύστημα κτλ. Τέλος πάντων θα το τρέξω. Και το τρίτο ζήτημα. Εγώ είπα από την αρχή, το προσφυγικό μεταναστευτικό αντικειμενικά είναι ένα βάρος. Έρχονται κάποιες χιλιάδες άνθρωποι, έχει μειωθεί κατά 97% σε σχέση με το 2015, αρχίσουμε τα άλλα. Λοιπόν, σαν Ευρώπη να μοιραστούμε αυτό το βάρος. Τόσο απλό είναι. Δεν μπορεί, ας πούμε, η Ελλάδα, δεν ξέρω σε τι σειρά έχει σε πληθυσμό και ΑΕΠ, σε αιτήσεις ασύλου είναι τρίτη μετά τη Γερμανία και τη Γαλλία. Δεν είναι δυνατόν εμείς να διαχειριζόμαστε 5 hot spot και ένα στον Εύρο 6 συνολικής δυναμικότητας 8.000 πραγματικής δυναμικότητας πάνω από 9.000 και η Ιταλία, μια τεράστια οικονομία κτλ. Να έχει 4 συνολικής δυναμικότητας 1.050 ανθρώπων. Δεν τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Και εγώ δεν τα λέω και κακώς δεν τα λέω. Ξέρετε, όλοι ξέρουμε τη Λαμπεντούζα. Το κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης της Λαμπεντούζα, ξέρετε πόσο κόσμο χωράει. Ας πει ένας ένα νούμερο. 96 άτομα. Μετά τι γίνεται, μεταφέρονται στη Μεσίνα, από τη Μεσίνα διακινητές και πάει λέγοντας. Λέμε λοιπόν, έλα εδώ να φτιάξουμε ένα κοινό σύστημα ασύλου, να φτιάξουμε ένα κοινό σύστημα επιστροφών, αν θέλεις, να φτιάξουμε, αν θέλετε, πολιτικές ενσωμάτωσης, ένταξης, για αυτές μίλαγα και μου λέγανε θα γίνει, και να πάμε με αυτό το τρόπο. Αν τώρα, ενώ συμφωνούν όμως τώρα οι μεγάλες, πώς το λένε, χώρες, επειδή υπάρχουν ισχυρά πολυεθνικά συμφέροντα σε άλλες χώρες του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού, δηλαδή υπάρχουν ισχυρά συμφέροντα μεγάλων πολυεθνικών εταιριών στην Ουγγαρία και σε άλλες χώρες, αλλά μην τις ονοματίσω, αρχίζουν και λένε κάτσε να το δούμε, να ψάξουμε μεσοβέζικες λύσεις. Μεσοβέζικες λύσεις είναι η μη λύση. Σε οδηγεί σε μη λύση. Έχω βαρεθεί, σας το λέω, ένα χρόνο παίρνω μέρος στα συμβούλια των Υπουργών Εσωτερικών για το μεταναστευτικό. Υπάρχουν 28 συν 2, Ελβετία δηλαδή και Νορβηγία που δεν είναι στο τέτοιο, που ομνίουν στην αναγκαιότητα να φτιάξουμε το Δουβλίνο 4. Ομνίουν, δηλαδή ορκίζονται σε αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε προχωρήσει ούτε ένα βήμα. Και τις υποχωρήσεις που έχουμε κάνει εμείς οι χώρες που θέλουμε να υπάρχει Δουβλίνο 4 είναι απίθανες. Εμάς μας εκφράζουν οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά για να ξεκινήσουν οι τρίλογοι, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λέμε να υποχωρήσουμε και να πάρουμε και 10 θέσεις παρακάτω, τέλος πάντων, αυτό είναι το θέμα. Σε αυτά λοιπόν, το πέμπτο και τελευταίο, σε αυτά τα δύο βασικά ζητήματα, ένα καινούργιο ζήτημα που υπάρχει είναι πού ανήκει ο καθένας. Πού ανήκει ο κύριος Μητσοτάκης. Όταν σκίσει το περιτύλιγμα και αφήσουμε τις εξυπνάδες, εγώ έγραψα να φύγει ο Όρμπαν, αλλά επαναλαμβάνω όλη την πολιτική του Όρμπαν για την Ελλάδα, επαναλαμβάνω όλη την πολιτική του Όρμπαν για τα Βαλκάνια. Όταν σκίσει το περιτύλιγμα και δεις ότι αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία, όπως και οι Χρυσαυγίτες, έτσι δεν κάθομαι να ασχοληθώ μαζί τους, στην Ελλάδα για τη Συμφωνία των Πρεσπών, είναι ακριβώς τα ίδια που λέει το ΕΒΜΡΟ, όπως το διάλογο το λένε, το διάλογο καλύτερο, έτσι, κάτι μια, στο ΖΑΕΦ, προχθές έγινε η συζήτηση μεταξύ ΖΑΕΦ και του Αντιπολίτου, ότι τον έλεγε, είσαι προδότης, γιατί πούλησες την Ελλάδα. Εμείς τώρα, τι μας λένε εδώ πέρα, είσαι προδότης, γιατί πούλησες τη Βόρεια Μακεδονία. Πώς γίνεται, ρε παιδιά, πούλησε ο ένας, πούλησε ο άλλος. Κάτι πρέπει να βγει από αυτό το πράγμα. Αλλά επειδή φοβούνται ότι θα περάσει ο καιρός και η αλήθεια η πικρή που λέει και ο Φίλιππος ο Νικολάου, μας λέει δυστυχώς πόσο είμαστε μικροί, τι θα γίνει, θα βγουν τα αποτελέσματα, τα σωστά αποτελέσματα από εκεί πέρα, θα κερδίζουν οι άνθρωποι στη Φλόρινα, στο Κιλκίς, όπου είναι, θα κερδίζουν και οι άλλοι άνθρωποι στα Μπίτολα
πρώην μοναστήρι, πρώην Βιτόλιο και πάει λέγοντας και θα λένε τι λέμε τόσο καιρό ρε παιδιά. Τι λέμε τόσο καιρό. Εδώ έχουμε μια νέα πολιτική, έχουμε ειρήνη κτλ. Κτλ. Και ο άλλος αρχίζει και μου κάνει ανάλυση ετυμολογική του Βουκεφάλα, ας πούμε. Για να μην είναι Βούς και Κεφάλας είναι, δεν είναι, ας πούμε, επειδή είναι Κεφάλας αυτός. Εντάξει. Λοιπόν, άρα, σε αυτή την περίοδο, και θέλω να κλείσω με αυτό, δεν έχουμε την πολυτέλεια, αγαπητές συντρόφοι, σύντροφοι, φίλοι, αυτοί που προβληματιζόσαστε, αυτοί που δεν είστε εδώ, δεν έχουμε την πολυτέλεια των επιμέρους διαφορών. Αυτές υπήρχαν, υπάρχουν και εν μέρη θα υπάρχουν. Εγώ και με τον Γιάννη και με τον Σπύρο έχουμε σε επιμέρους ζητήματα πιθανές διαφορές. Δεν κακό. Καθόμαστε και τη συζητάμε. Όμως κατανοούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τέτοια πολυτέλεια, ρε παιδιά. Εδώ έχουμε τον κύριο εχθρό. Δεν έχουμε τον εχθρό, ας πούμε, η κυρία Γεννηματά φωνάζει, φωνάζει γιατί δεν την παίζουμε. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι δεν παίζει στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό γιατί δεν παίζει στην κοινωνία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι αφού δεν έχουμε την πολυτέλεια αυτή, επιβάλλεται να επιχειρήσουμε την κοινωνική προοδευτική συσπήρωση, την κοινωνική προοδευτική συνεργασία και συμμαχία και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, είπε ο Γιάννης μια σειρά πράγματα, νομίζω και ο Σπύρος, για την Ευρώπη, για την αναγκαιότητα να έρθει η σύγκληση της αριστερής σοσιαλδημοκρατίας, εγώ θα λέω της σοσιαλδημοκρατίας, για να τελειώνουμε με όλα αυτά, ξέρετε, τα λέμε αυτά τα αριστερή σοσιαλδημοκρατίας, γιατί αρέσουν στους Σιριζέους και... ναι. Λοιπόν, τη σοσιαλδημοκρατίας με την ριζοσπαστική αριστερά, να τα αφήσουμε αυτά πίσω μας και να πάμε να κάνουμε μια τέτοια συνεργασία σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Και αυτή η συσπήρωση δημιουργείται. Προσέξτε, θέλω να κλείσω με ένα πράγμα που το έχω πολύ καιρό στο μυαλό μου, το παλεύω δεκάδες χρόνια, πάντοτε καταλήγω στο ίδιο πράγμα, αλλά πάντοτε δεν είμαι πιστικός. Λοιπόν, δημιουργείται αυτή η κοινωνική συσπήρωση. Αλλά αυτή η κοινωνική συσπήρωση, να είμαστε ξεκάθαροι, έχει ανάγκη από εκπροσωπήσεις. Και αυτές οι εκπροσωπήσεις θα είναι και πολιτικές εκπροσωπήσεις. Δεν μπορώ να κάνω εγώ κοινωνική συσπήρωση, αλλά ο καπλάνης έξω, για να μην αναφέρω και τα λοιπά, ο οποίος έρχεται και εκπροσωπεί και βλέπει ο άλλος, ρε εσύ, το κάνει και αυτός. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να γίνω πιο καθαρός και να κλείσω με αυτό. Οι πολιτικές, κομματικές, πολιτιστικές, αισθητικές, και δεν το λέω για πλάκα και δεν το τονίζω για πλάκα, διαφορές μπορεί να παραμένουν και μπορεί να επιλύονται. Μπορούν να συζητούνται και να επιλύονται, μπορούν να συζητούνται και να παραπέμπονται. Αυτό που σήμερα μας ενδιαφέρει, αγαπητές και αγαπητοί μου, είναι ένας μεγάλος αστερισμός, ένα μεγάλο μέτωπο, μια μεγάλη συμμαχία, που με νέους όρους, δεν θα πούμε απλά δεν ξεχνάμε τι σημαίνει δεξιά, αλλά ξέρουμε σήμερα τι σημαίνει δεξιά και την αντιπαλεύουμε και την νικάμε. Ευχαριστώ πολύ.